Γεια σας, εδώ ο Λουκάς από το Greek-nea. Πριν να ξεκινήσουμε στο επόμενο βίντεο, θα σας παρακαλούσα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, πατώντας εγγραφή και μετά το κουδουνάκι και όλες. Άμα έχετε καμία ερώτηση όσον αφορά τη τεχνολογία, μπείτε greek-nea.com, πατάμε πώς να. Αν δεν βρίσκουμε την ερώτηση εδώ που έχουν κάνει και οι άλλοι, τότε πατάμε κάνε μια ερώτηση. Εδώ γράφουμε την ερώτηση και κάνουμε μια περιγραφή τι προβλήματα ή τι θέλουμε να μάθουμε σχετικά με την ερώτηση που έχουμε. Και μετά κάνουμε κλικ εδώ, πατάμε που λέει I'm not bot και υποβολή ερωτήσεις. Πάμε τώρα με το επόμενο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να κάνουμε εργοστασιακή επαναφορά σε Samsung Galaxy A35 ή A55. Δηλαδή η διαδικασία είναι η ίδια και για τα A35 και τα A55. Για να κάνουμε εργοστασιακή επαναφορά πάμε settings ή ρυθμίσεις στα ελληνικά, κατεβαίνουμε κάτω, πάμε about phone, κατεβαίνουμε κάτω και πατάμε εδώ που λέει reset. Κατεβαίνουμε πάλι κάτω και πάμε και πατάμε Factory Data Reset. Πρέπει πριν να κάνετε αυτή τη διαδικασία, πάμε πρώτα να αφιερέσουμε τον λογαριασμό που είναι συνδεμένο στη συσκευή. Πάμε Settings, Account and Backup, πάμε Manager Account, κλικάρουμε πάνω και πάμε Remove Account, ok. Τώρα είμαστε έτοιμοι, πάμε πάλι πίσω και κάνουμε εργοστασιακή επαναφορά στη συσκευή μας. Και πρέπει να ξέρετε ότι θα σβηστούν όλα, δηλαδή το κινητό θα γίνει σαν καινούρια, όπως έχει βγει από το εργοστάσιο. Πατάμε Delete All και περιμένουμε μερικά λεπτά. Αφού έχει γίνει η επαναφορά, πάμε να επιλέξουμε τη γλώσσα ελληνικά, επόμενο, πατάμε συμφωνώ σε όλα, αποδοχή, μία αυτόματο. Πατάμε ρύθμιση αργότερα τις ρυθμίσεις. Πατάμε να μην γίνει αντιγραφή. παράληψη, υποδοχή, εδώ επιλέγουμε μία μηχανή αναζήτησης, συνήθως είναι, επιλέγουμε Google, βάζουμε pin, εδώ τώρα μας ζητάει να κάνουμε σύνδεση με ένα λογαριασμό Samsung. Αν έχετε, καλώς, αν δεν έχετε, πατάτε πάνω που λέει ξέχασα το κωδικό ή δεν έχετε λογαριασμό. Πατάμε πάλι ρυθμίσεις, αργότερα τις ρυθμίσεις, παράβλεψη, συμφωνώ, αποδοχή. Επόμενο.